Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ήθελα να πω ότι με αυτά τα καταιγισμό νομοσχεδίων ήδη συζητάμε τον χρυσό σε άλλη αίθουσα και θα έπρεπε να βρίσκομαι τώρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα μπει μια τάξη. Αυτό το νομοσχέδιο νομίζω ότι είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, καλό διάλειμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα και του Υπουργείου, αλλά συνολικά της κυβέρνησης που έρχονται εδώ. Και το λέω αυτό γιατί, και μάλλον πριν προχωρήσω σε αυτό, να κάνω και εγώ μία δήλωση και να πω ότι μην χρησιμοποιείτε την πανδημία ως ευκαιρία. Δεν μπορεί να καταλύεται η δημοκρατία κάθε μέρα στις πλατείες και παντού και βεβαίως καταδικάζουμε τις ακραίες αντιδράσεις. Λοιπόν, ας πάμε όμως σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εγώ τουλάχιστον με ικανοποιεί πολύ ότι ήρθε, γιατί πραγματικά όταν έγινε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, με λύπη μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καν τμήμα, διοικητική δομή για σχέδια βιώσιμης θρησκευτικής κινητικότητας. Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στα σχέδια αυτά και στη βιωσιμότητα και στις ήπιες μορφές μετακίνησης και για πόλεις πιο βιώσιμες. Και λέω ότι γενικώς μπορούμε να πούμε ότι οι πολιτικές ηγεσίες διαχρονικά δεν είχαν αυτό το όραμα ή δεν μπορούσαν να το περάσουν το όραμα στην κοινωνία και στους τοπικούς άρχοντες. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε μία συνέχεια είναι, καθώς υπάρχει η προηγούμενη κατάσταση. Εγώ θα κάνω μία αναδρομή για να δούμε και πώς προχωρούν αυτά, γιατί όπως είπαμε χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπλοκή πολλών φορέων. Συνεργαστήκαμε λοιπόν για τη συγκρότηση της Υπουργικής Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του πλαισίου προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργείων, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και διακεκριμένους βέβαια επιστήμονες όπως είναι το Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, η ΜΕΤ κτλ. Συνεργαστήκαμε όμως και με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην δημιουργία του ΣΒΑΚ είναι καταλυτικός. Διοργανώσαμε πολλές ενημερωτικές δράσεις, αναφέρω ενδεικτικά μια ουσιαστική εκδήλωση από κοινού με του JASPERS, που είναι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με 60 και πλέον δημάρχους, περιφερειάρχες και περιφερειάρχες, για να δεσμευτούμε και να εξηγήσουμε τι είναι τα ΣΒΑΚ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στο Υπουργείο, απευθυνόμενα σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, για ενημέρωση πώς θα εκτελεστούν. Και μάλιστα, κύριε Υπουργέ, εγώ θα πρότεινα ότι αυτά πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, γιατί πραγματικά είναι πρωτόγνωρο και δεν πρόκειται για μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη. Και βεβαίως, συστήσαμε και το Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, που είναι πολύ σημαντικό βήμα. Και στο τέλος, βέβαια, ψηφίστηκε η γνώμη 4599. Με το άρθρο, στο άρθρο 22 υπήρχαν ακριβώς τα ΣΒΑΚ, βέβαια δεν βγήκε εκεί, επομένως χαιρετίζουμε την συνέχιση. Χαίρομαι λοιπόν που αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια να τεθούν νέα δεδομένα στο σχεδιασμό των μεταφορών, να αλλάξει κουλτούρα σχεδιασμού και να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από το αρχικό στάδιο της σύλληψης. Αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει καρπούς, γιατί σήμερα 160 ΣΒΑΚ γίνονται σε διάφορους δήμους της χώρας. Το παρακολουθώ στενά, όπως είπα, χαίρομαι και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου εκεί τα ΣΒΑΚ έχουν ξεκινήσει από το 2013. Έχουμε τώρα στη διάθεσή μας και τη δεύτερη έκδοση των ευρωπαϊκών οδηγιών ΕΛΤΙΣ. Ενώ χιλιάδες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν εκπονήσει σχέδια με κύριο άξονα ήπια μέσα μετακίνηση, ποδήλατο, περπάτημα, ποιοτική και αξιόπιστη συγκοινωνία. Και επομένως προχωράμε κι εμείς. Βεβαίως, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής έχω εκφράσει κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το αν τελικά το νομοσχέδιο μας πάει ένα βήμα παρακάτω σε σχέση με τον ψηφιστέντα νόμο το 4599 και αν ανταποκρίνεται στις σημερινές ευρωπαϊκές και εθνικές συνθήκες. Ορισμένα απαντήθηκαν, αλλά όχι. Γενικότερα μπορώ να πω ότι βρήκαμε βίαιο ΑΟΤΑ, θα τα αναφέρω από τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και όλα αυτά γιατί είναι δεδομένο ότι η αειφορία και η βιωσιμότητα των πόλεων είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε. Υπενθυμίζω όμως ότι θέλει όραμα, στρατηγική συμμετοχικότητα και να σχεδιάσουμε για όλους τους πολίτες πόλεις με ελεύθερους χώρους, ελεύθερες ροές, πόλεις πράσινες, δημοκρατικές και έξυπνες. Αναφέρθηκα και στις επιτροπές για το Ευρωπαϊκό Τρίπτυχο, το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό και είναι το περπάτημα ποδήλατο δημόσια συγκοινωνία.
Θεωρώ ότι στα σχέδια πρέπει να έχουν μεγαλύτερη έμφαση, να είναι τονισμένη μεγαλύτερη έμφαση. Είναι πολύ κρίμα. Ακόμα, δηλαδή, εγώ θυμάμαι φοιτήτρια της Πολυτεχνικής και έκανα διπλωματική και ποδηλατόδρομους και ακόμα δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα έπρεπε να αποτυπώνεται η μείωση ρήπασης και θορύβου και το ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά το χωρικό σχεδιασμό, εννοείται ότι έχει άμεση σχέση ο σχεδιασμός του χώρου με τον σχεδιασμό της κινητικότητας. Άρα έπρεπε να συνδέεται. Εδώ όμως είχαμε την θετική ανταπόκριση του Υπουργού ότι στην ομάδα που θα μελετάει, που θα ασχολείται με τα ΣΒΑΚ, θα έχουμε την προσθήκη πολεδόμων και χωροτακτών στην ομάδα εργασίας και αυτό βεβαίως το χαιρετίζουμε. Αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ο κίνδυνος των διαφορετικών προσεγγίσεων και επικαλύψεων μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, γιατί δεν έχει σαφή όρια και αρμοδιότητες. Και αυτό μάλιστα το θέμα νομίζω το έθεσε και η ΚΕΔΕ. Εδώ η συνεργασία είναι απαραίτητη, αλλά και ο συντονισμός σε πολιτικό επίπεδο για να καθοριστούν οι όροι αυτής της συνεργασίας. Υπάρχει υποχρεωτικότητα των ΣΒΑΚ σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, το οποίο θεωρούμε πολύ θετικό. Και θα είχαμε αποφύγει και το μεγάλο περίπατο αν ο Δήμαρχος Αθηναίων ήταν υποχρεωμένος να κάνει μια τόσο σοβαρή δουλειά όπως είναι τα ΣΒΑΚ. Επιπλέον, προτείναμε ενιαία μητροπολιτικά ΣΒΑΚ για περιοχές όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, γιατί θεωρούμε ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών δεν μπορούν να καλυφθούν απλά σε συνεργασία με τους όμορους ΟΤΑ. Για τη χρηματοδότηση, μας απάντησε ο κ. Υπουργός ότι είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά για την υλοποίησή τους απαιτούνται σοβαρά κονδύλια και θα έπρεπε και αυτά κάπως να προβλεφτούν. Θα επιμείνω ξανά στα σχέδια βιώσιμων αστικών logistics, τα οποία συνδέονται άμεσα με τα ΣΒΑΚ, γιατί πραγματικά είμαστε και σε αυτή τη συγκυρία. Αν κάτι απέδειξε η πανδημία, είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, εγώ λέω, ήρθε για να μείνει. Σκεφτείτε όμως ότι όλα αυτά γινόταν σε άδειες πόλεις, με lockdown. Άρα καινούριο μεταφορικό έργο θα προσθεθεί στους ίδιους δρόμους που είναι συμφορημένοι. Άρα είναι επίγον αυτό, θεωρώ ότι συνδυάζεται πάρα πολύ. Η αστική διανομή εμπορευμάτων και τα αστικά κέντρα ενοποίησης εμπορευμάτων. Εκεί το είχαμε προχωρήσει και είχε μείνει με συναρμόδια υπουργεία η έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος, το οποίο 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Στο αυτόν τον νόμο προβλέπεται πάλι το προεδρικό διάταγμα. Κύριε Υπουργέ, είναι κρίσιμο τα ΣΒΑΚ συν τα σχέδια βιώσιμων αστικών logistics. Τώρα, σε ό,τι αφορά το όχημα χωρίς οδηγό, εγώ θα πω ότι είχα την τιμή να εγκαινιάσω το πρώτο όχημα χωρίς οδηγό ως Γενική Γραμματέα Μεταφορών στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο του προγράμματος City Mobile. Πραγματική εμπειρία, η καινοτομία της χώρας μας ήταν ότι φροντίσαμε και κάναμε ρύθμιση, γιατί αναφέρθηκε στην αίθουσα ένας προβληματισμός. Μία ρύθμιση, λοιπόν, ποιος έχει την ευθύνη του οδηγού. Τι κάναμε, λοιπόν, τότε? Νομοθετήσαμε ότι η ευθύνη του οδηγού θα πηγαίνει σε αυτόν που διαχειρίζεται, τον διαχειριστή στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Και έτσι είχαμε παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήταν το πρώτο όχημα χωρίς οδηγό παγκόσμια που κυκλοφόρησε σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας. Γιατί υπήρχε το πρόγραμμα, προφανώς δεν ήταν δικό μας, αλλά σε συνθήκες πραγματικής κυκλοφορίας ήταν η πρώτη περίπτωση. Επομένως, να μην φοβόμαστε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ επιστήμη. Θα τελειώσω με τη διακήρυξη της Στοκχόλμης, ιεράρχης οδικού δικτύου. Αρτηρίες ηλεκτρίες τοπικές, ούτως ώστε να μειωθεί, αν είναι δυνατόν, στις τοπικές από 50 χιλιόμετρα σε 30 χιλιόμετρα. Και σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, κύριε Υπουργέ, παρόλο που στην Ευρώπη γίνονται όλα αυτά, όπως το είπατε, επειδή έχουμε τη θλιβερή πρωτιά σε θύματα νέων ανθρώπων, ας είμαστε λίγο πιο αυστηροί ενώ για το κράνος και το κινητό τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.